Η Λιμνιώνα είναι μια πολύ σημαντική ποικιλία για τη Θεσσαλία και για τον Τύρναβο ειδικότερα. Πριν τη φυλοξήρα, καλλιεργούνταν σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στον Τύρναβο. Μετά τη φυλοξήρα, η καλλιέργειά της εγκαταλείφθηκε. Οι λόγοι ήταν δύο και πάρα πολύ σημαντικοί. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι οι εμπελοκαλλιεργητές προτίμησαν την ποικιλία Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου λόγω της ευηλιξίας την οποία έχει στο να παράγει ίνους, ροζέ και ερυθρούς αλλά και να δίνει αποστάγματα. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι η Λιμνιώνα χρειαζόταν αρκετό χρόνο στα κελάρια των ινοποιών για ορίμανση. Η Λιμνιώνα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Έχει χοντρές ρόγες και παχύ φλοιό. Αυτό εμποδίζει την απώλεια υγρασίας κατά το θερμότερο μέρος της ημέρας. Ο τρίγος πραγματοποιείται τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Τα σταφύλια, μετά τον περκασμό, μένουν για περισσότερες από 100 μέρες μαύρα πάνω στο πρέμνο. Αυτό επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η Λιμνιώνα έχει τη δυνατότητα να παράξει ίνους βάσης για αφρόδη κρασιά, ροζέ ίνους και ερυθρούς ίνους. Στην περίπτωση των ερυθρών ίνων, εκτός από την κλασική ινοποίηση σε ανοξείδωτες δεξαμενές, η ινοποίηση μπορεί να λάβει χώρα τόσο σε ξύλινες δεξαμενές, όσο και σε αμφορείς. Όταν ο ίνος από την ποικιλία Λιμνιώνα ζυμώνει και οριμάζει σαν φορέα, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μοναδικό. Έχουμε τον αυθεντικό, τον πρωταρχικό χαρακτήρα της ποικιλίας, χωρίς την επιρροή ή επίδραση των χαρακτηριστικών του ξύλου. Εκτός από τα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που έχουν τα κρασιά από την ποικιλία Λιμνιώνα που οριμάζουν και ζυμώνουν σαν φορέα, η ύπαρξη και μόνο του αμφορέα κατά τη διάρκεια της υνοπαραγωγικής διαδικασίας αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο συνδέεται με την ιστορία του ελληνικού κρασιού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η Λιμνιώνα είναι μια πολύ ξεχωριστή και μοναδική ποικιλία. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κάνουν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ποικιλίες είναι η πολύ ωραία οξύτητα, το έντονο χρώμα και οι μεταξένες τανίνες. Η Λιμνιώνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια άκρως ευέλικτη ποικιλία ως προς τους γευστικούς συνδυασμούς της. Λόγω των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών της, που είναι ο μεσαίος όγκος, η μεγάλη επίγευση και οι μεταξένες τανίνες, θα μπορούσε να συντροφεύσει τόσο πιάτα με κρέας, όσο πιάτα με ψάρι. Μερικά πιάτα που συντροφεύουν πολύ καλά τη Λιμνιώνα θα μπορούσε να είναι το γιουβέτσι θαλασσινών, το ψάρι στο φούρνο με κόκκινη σάλτσα και το κουνέλι στη φάδα.